Αγαπημένο φίλο, καλλιτέχνη, καλλιτεχνάρα, Ερμογέννης και Τίνη. Γεια σου, Τίνη. Πώς επεράσαμε φέτος? Πέρασα εξαιρετικά. Ενέωσα φέτος που λέμε. Ενέωσες φέτος. Ευκήγα τόσο πολύ κλάβι έξω, τόσο πολύ μποτό φέτος που ξέφυγα. Βάλα 7 κιλά μετά. Α, τόσο. Γιατί είσαι το ανάγκη το πράγμα, είσαι ανάγκη να... Α, έτυχε απλά, προέγγιψε. Ναι, σε δουλεύω 7 χρόνια νύχτα και ξαφνικά κλείσαμε σπίτι μου για ένα μισή χρόνο. Οπότε ήταν λίγο ξεσπασμά. Γενικά έχω την αίσθηση, ρε Ερμογέννη μου, ότι είσαι ένας τύπος χύμα. Ένας τύπος που ό,τι βρέξει ας κατεβάσει που λαλή κουβέντα. Δηλαδή, δεν κάνεις πολλά πρόγραμμα της ζωής σου. Α, χρόνια μου. Ναι. Γι' αυτό δεν κάνω σειρές πιο να ξέρεις. Ναι. Ότι έχω να ξυπνήσω πρωί, ότι έχω να κάνω έτσι, παίρνω πολλά καλά. Άφηκε το λίγο το κομμάτι το τηλεόραση φέτος του. Φέτος σκέφτηκα να ξαναγάμε. Έφυγε προτάσεις, μια δικά ήμουν κοντά, αλλά και εγώ δεν θέλω. Επειδή ξεκινώ δουλειά τώρα φουλ πάλι στην Αθήνα, δεν μπορώ να κοιμηθώ πριν 4 το πρωί. Να το πρόγραμμά μου έτσι. Πλέον έτσι είναι. Έχει το σύνδρομο του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή. 17 χρόνια νύχτα. Ενώ και ο σύνδρομο να αλλάξει, να αλλάξει. 17 χρόνια. 17 χρόνια. Πόσο αν είσαι? 32. 32. Εντάξει. Και μεγάλα ηλικία. Στο άνθος της νιώτης σου είσαι, μια χαρά είσαι. Γενικά και είσαι άγχος ότι μεγαλώνεις, δεν έχεις τα συμπλέγματα, τα περίεργα. Μεγαλώνω καν και να. Ακριβώς. Θα φέρνει δύο στην τελευταία 7-8 χρόνια. Εν τω μεταξύ, τα μέσα του αυτοκίνητο, σε αυτήν την ενότητα, στα δρομολόγια, κάνουμε και ερωτήσεις, διλήμματα. Φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση. Ποτέ. Δύσκολη. Κάποια στιγμή ξέρεις ότι είναι να σταματήσουμε και απλά επειδή έχω πράγματα πίσω να πρέπει να αλλάξεις ελάστικο του αυτοκίνητου. Εντάξει, να το γυρίσουμε τούτο, αλλά μην ανησυχείς. Απλά είναι να σε αφήκω μόνος σου και σε νομίζω 3 λεπτά πρέπει να αλλάξεις το ελάστικο του αυτοκίνητου. Ένα λεπτό. Εντάξει. Μαχώνει. Οκ. Εύκομαι μου. Πάμε. Instagram ή Facebook? Μιλώ με τους φίλους μου στο Facebook, αλλά το Instagram έχω το για τη δουλειά μου. Γενικά είμαι τόσο φαν εγώ το Instagram. Έκανα το λόγο της δουλειάς μου. Ενώ το Instagram μου ο Γεωργίου εμφανίστηκε και ξαναζωντάνεψε το... Ναι. Όταν είναι μια δουλειά μου, πλέον μου χρειάζεται το Instagram και ασχολείται το δουλειό. Πάει καλά όμως. Είμαι καλά, φίλε. Ναι. Άρα... Πρέπει να αρχίσω να... Λίγο δύσκολο. Δεν είμαι φαν. Έλαβες ποτέ ένα περίεργο μήνυμα στο Instagram? Καθημερινά. Όταν λέμε περίεργο, με ποια έννοια το... Έχω φωτογραφίες μέχρι... Τι θέλουν να μου κάνουν. Τι θέλουν να σου κάνουν. Ενώ, πέρα πιάνω καλά μήνυμα, να φτιάχνω μου ημέρα. Όχι. Γενικά, οδηγάς, πιένεις εξώ στους δρόμους, είσαι τύπος που κυκλοφορείς... Μια κοιμάσαι στο αυτοκίνητο τώρα. Οδηγάς. Το οδηγώ συνέχεια, πολλά νίσκο. Αρέσκει μου, πιένω μορτές, σταμάτητα. Τα ακούω τα πάντα. Τα πάντα. Η ωραία μουσική αρέσκει. Όπως και τραγουδώ τα πάντα. Κάνω τα όλα ερμογεννήστηκα. Ερμογεννήστηκα. Τα φέρνεις στα δικά σου μέτρα. Που τραπ μέχρι βαρύ λίγο. Θα έκανες μια συνεργασία με κάποιο τράπερ. Διότι είναι και πολλά της μόδας τώρα και υπάρχει. Είμαστε πολλά κοντά. Τραγούμε πέρυσι έχω τραγούδι είναι γιατί μου μπορεί να μπει τράπερ. Πάνω απλά περιμένω να δούμε ποιος και τι. Γενικότερα συζήτηση. Ερμογέννη μου. Για παράδειγμα, το τελευταίο σου κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό, κορονοβάιρους. Άντε. Κοιμήσου, λέει στο γήπεδο. Κοιμήσου. Ο λόγος που τον μπλόκαρε τον Google και στείλε μας mail στο panic ήταν επειδή υπάρχει η λέξη COVID μέσα και μπορεί να ήμουν αρνητής, μπορεί να ήμουν οτιδήποτε. Και απλά απογορεύσαμε μας την προώθηση του κομματιού. Ναι. Απογορευτεί να το διαφημίσουμε. Πήγαμε λίγο τώρα 3.000, πάρα πολλές όμως. Πάρα πολύ καλά. Διαφημίσει. Πάρα πολλά καλά, δηλαδή... Επειδή πάλι που είπε το κατεβάσουμε, ενώ αφού μας αφήνουν το πάνω ξεόν. Ναι, πάμε. Είμαι πολλά μεθυσμένος που τα γράψα. Όντως. Ναι, σου πω, έκανα live στο Instagram, το τελευταίο μου live που έκανα στο Instagram. Ναι. Και με τρεις φίλες μου τέλος πάντων σπίτι, καθόμαστε, ξέρω, έκανα τη φάση, τελειώνω εγώ μεθυσμένος πολλά, πια εμποδά, χάλια. Και κάνω την κιθάρα στις 3 το πρωί, 4. Και... Α, λέω στο live μου, στο φινάλε. Παιδιά, κορονοβάιρους, ελπίζω να μπορούμε στην αυγόντα. Κάπως έτσι κλείσα το live μου. Okay. Και κάτσαμε την κιθάρα και βάζε μια ανάμιση ώρα ευκαιρία το κορονοβάιρους. Την επόμενη μέρα που ήσουν νυφάλιος και είδες το τραγούδι, είσαι πλήρη επίγνωση. Γέλουν πάρα πολλά, δεν άλλαξε ούτε και μία λέξη. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο ακραίο πράγμα που έκαμε στη ζωή σου? Ακόμα, δεν το έκαμε ακόμα το ακραίο. Ακόμα?
το τελείω ακραίο νόημα. Ξέρω εγώ, τι είναι ακραίο να κάνει. Δεν υπάρχει limit, δεν υπάρχει. Είναι περιορισμό. Εντάξει, είναι ωραίο που είσαι έτσι ανοιχτό. Εδώ είναι χαρά. Free, open, open. Μια ζωή τα πάντα. Ενώ πρέπει να ζήσουμε όπω γουστάρω. Αρέσει και μου πολύ διασκέδαση. Το που κάνουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο νομίζω γίνεται πουθενά άλλο. Εννοείς ο τρόπος διασκέδασης ναι, και τα live. Ναι, το ξεφτυλίκι μου κάνουμε εμείς, νομίζω δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Ποια ήταν η πιο περίεργη στιγμή με θαυμαστή έξω σε νυχτερινό μαγαζί, γιατί τη νύχτα είμαστε πιο χαλαροί όλοι, αν πιούμε και κανένα ποτάκι, ναι, είμαστε ναι. Λίγο free. Πολλά σύμφωνα τι είχαν γίνει, αλλά ένα που ήταν αρκετά ήταν να δείτε σαν πια με κλείσουμε στο καμαρίνι. Γιατί... Μπήκα μέσα, μπήκε μαζί μου μέσα, κλείωσαν και πάσουν να... Θα σου πω, έτσι θέλω να... Πού δεν θα έκαμνες ποτέ σε έναν αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου, σε έναν πολύ συχνά στον δρόμο ή σε μια παραλία. Α, παντού. Α, δεν έχω έτσι πράγμα. Αρέσκω που τα πάει πλήκη τώρα, πάρα σου. Θέλω να τρέξω, να πιω, να με θύσω σε μια παραλία, γυμνός να ξυπνήσω. Αρέσκω μας, δεν πηγαίνει να γίνεται. Είσαι επικίνδυνη η κατάσταση. Ναι, είναι φοητσάρικος. Φοητσάρικος. Στην ερώτηση, δίλημα μακροχρόνια σχέση... Τι το σχέση. Μακροχρόνια σχέση, κεραυνοβόλος, έρωτας. Γενικά ερωτεύω συνέχεια, εγώ τον περνώ τέλεια στη ζωή μου, έχω παράπονο. Τούτο συνέχεια τι εννοείς, πώς το εννοείς εσύ. Περνώ καλά, είμαι άνθρωπος που περνώ καλά. Όσες φορές δοκίμασα να κάνω σχέση, ήταν πάντα cool η σχέση μου, ξεκινούμε χαλαρά. Τέλεια βρίσκομαι, στην πορεία όμως δεν αντέχα στην τρόπο ζωής μου. Μου εύκολη νύχτα το εύκολο στην ξημάρια, αν είναι δύσκολο εγώ. Πρώτη νεύρο, ξαφνικά ήταν δικαιώσουν όλα. Είσαι μητσής ακόμα. Σκέφτηκες ποτέ τον εαυτό σου να γίνεται μπαμπάς, να έχεις ένα μωρό. Νομίζω... Όπα, είναι στα σχέδια. Είναι στα σχέδια. Όμως στα επόμενα χρόνια, στα 37 μου ας πούμε, θα ήθελα ένα μωρό. Α, είδες ότι να είναι πολλά, να είναι πολλά χαζόμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα. Είχα ζωή φασκύλου και καταλαβαίνω ότι... Απλά μπορώ να φάω το μωρό, δεν είναι το πρόβλημα. Θέλω να χάσω βούτσες, δεν μπορώ να θέλω να μάθω, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, με την χαριτωμένη του έννοια. Εγώ να τα φάω, ρε. Θέλω να ζήσω ακόμα λίγο, δεν έχω χρόνο, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, κυπριακή τηλεόραση ή Netflix. Με σιγουριά. Αν είχες μια μηχανή του χρόνου, όχι που είναι η μηχανή, πού θα επέλεγες να ταξιδεύσεις, στο παρελθόν ή στο παρόν, στο μέλλον, συγγνώμη. Να πήγαινα ξανά στα 80's σε όλη την ηλικία. Είχαμε τίποτε. Φτιάχναμε στο πάρκο μόνο και πήγαινα στο... Ευχαίνεται και εσένα η μάνα σου στη βεράντα και φωνάζε «Ερμογέννη». Εννοείται. Στάνταρ. 40 φορές πια να πάνε ποτέ, ναι. Τώρα βλέπω τα μωρά που λέω όμως πας στα iPad και πας. Τι θα ήταν χειρότερο, να χάσεις τη φωνή σου ή να χάσεις το ταλέντο σου. Πρόσεξε την ερώτηση. Να σε φάλτσος να είναι Ερμογέννης πάλι. Ναι, ο συνδυασμός. Δεν πάθει κάτι έξω, ακούσες να πέρα. Λίγο χαλάρωσε, λίγο κοιμήσου. Να πει ένα γυρωβίος γνώμης. Να μπει στο τρέιλερ η δήλωση. Θα πει ένα Eurovision. Νομίζω να θέλω κάτι έτσι πιο τρελό για. Ωραία φάση. Κάτι εκρηκτικό όμως, δυναμικό. Μάλιστα. Να το λάβουμε εν υπόψη μας το συγκεκριμένο. Προσπάθατο, εσύ λίγο. Τι να προσπαθήσω. Θέλω και ένα τηλέφωνο. Ενώ ξέρω ποιο θα μείνει πολύ φορά. Τηλεφωνάκι, παρακαλώ, στο ραδιοφωνικό ίδρυμα. Κανονίσουμε. Γιατί μα την εμπολή. Μα είσαι τόσο κουλά, το πω. Όντω. Μέσα σε όλα, α πούμε. Τι ζώδιον είσαι? Είμαι δίδυμος. Δίδυμος. Πάντως δεν τσακούνται τα καλύτερα για τους δίδυμους. Μα τούτος σου άλλο, ότι δεν βρίσκουν τα ούλ. Τι θα προτιμούσες να αποφύγεις, ένα φλερτ από παντρεμένη γυναίκα με την παρουσία του σύζυγου της ή ένα φλερτ από άντρα, από έναν άτομο του ίδιου φίλου? Δεν θα χαθεί μάλλον. Δικό τα φλερτάρουν και οι δύο. Ναι. Με την κοπέλα θα βγαίνει αν πέρα, αλλά... Ναι, αλλά παντρεμένη. Και ο άντρας της για μένα. Όχι εσύ, εννοώ. Πες μου λίγο τα σχέδιά σου τώρα για τη σεζόν. Το Οκτώβριο είμαι από Αθήνα, ξεκινώ σεζόν Παρασκευές στην Αθήνα. Νέα Πάτρα, έχουν Ηράκλειο, είπαμε, έχουν πολλές πόλεις να πάμε φέτος. Να πάω Αγγλία, Σκία Λάιπ. Αν δεν μας κλείσω γενικά, να ξεφτυλιστώ το φέτος. Ναι. Όχι, να με ξεφτυλιστείς, να συνεχίσεις να τραγουδάς. Ωραία, μπορώ να με ξεφτυλιστείς, να τραγουδίσεις. Ναι, σωστά. Είναι καλός συνδυασμός. Είναι καλός συνδυασμός.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα στα δρομολόγια για αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον Ερμογέννη Σκετίνη. Ακολουθήστε τον στο Instagram και στο YouTube. Να μου τις πράγματα. Εντάξει, στο Instagram γιατί.